και τα podcast της Athens Voice. And along with it has come a new freedom of expression. Είμαι η Ελένη. Είμαι η Μανίνα. Και δεν ξέρω ποιος θα με φροντίσει. Κανένας δεν θα μας φροντίσει. Θα πρέπει να φροντίσουμε εμείς τον εαυτό μας και άντε και κάτι φίλοι, φίλες, κολλητοί. Τι θα γίνει αυτό όμως που σου είπε φίλοι σου, για πες λίγο. Λοιπόν, φίλοι που δεν έχει παιδιά, κάτι μου έλεγε στην ηλικία μου γκρινιάζοντας ότι ωραία, εμένα ποιος θα με φροντίσει. Εσύ έχεις τρία παιδιά, όλο και κάποιο θα γυρίσει να σε κοιτάξει. Που είναι ό,τι χειρότερο, ότι εγώ δηλαδή θα ζητήσω από τα παιδιά μου να με φροντίσουν όταν δεν θα μπορώ να σταθώ στα πόδια μου. Ή ότι θέλω να πάω να κάνω μια εξέταση και θα με πάνε τα παιδιά μου. Ή δεν θέλω να το σκεφτώ καθόλου. Δεν κάνεις παιδιά για να σε φροντίσουν. Είναι πολύ λάθος αντίληψη ότι κάνεις παιδιά για να εξασφαλίσεις τα γεράματά σου. Ο γονιός λέει είναι το τόξο και το παιδί είναι το βέλος. Το βέλος, ναι. Έτσι. Δηλαδή είναι δυνατόν να κάνεις παιδιά. Παλιότερα βέβαια το κάνανε, γιατί τα παιδιά ήταν τα εργατικά χέρια της οικογένειας. Η οικονομία, η οικιακή οικονομία, με αυτόν τον τρόπο λειτουργούσε. Τώρα όμως που ζούμε διαφορετικά, δηλαδή ακόμη και το ότι έχουμε την άνεση να σκεφτούμε ότι για ποιο λόγο κάνουμε ένα παιδί, δηλαδή είναι αδιανόητο να βάζεις μέσα στους λόγους που θα κάνεις ένα παιδί το να σε φροντίσει, να σε γυροκομίσει που λέγανε παλιότερα. Και φρικτό. Δεν θέλω να το σκεφτώ. Φρικτό, δηλαδή. Πραγματικά δεν ξέρω βέβαια ποιος θα μας φροντίσει όταν θα γίνουμε 90. Νομίζω ότι είναι η παντελής έλλειψη σεβασμού για τον άλλον. Παντελής έλλειψη σεβασμού για το παιδί σου, για σένα σαν γονιό και γενικώς ένας απίστευτος εγωισμός. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν σε φροντίζει κάποιος. Θες, κάνεις προσευχές και παρακαλάς το Θεό και το Βούδα να είσαι σε κατάσταση να φροντίσεις τον εαυτό σου μέχρι το τέλος. Λέγαμε πριν ότι δεν υπάρχει καμιά βεβαιότητα ότι θα ζήσει μέχρι τα 100. Τι έκανε συμβόλαιο με το Θεό, ότι δεν θα υπάρχει. Ζεις δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να φύγει αύριο, ας πούμε, να συμβεί κάτι και να χτυπήσει το τρόλο κτλ. Βέβαια, κοίτα να δεις τώρα. Αυτό είναι σίγουρα δεν έκανε κανένα συμβόλαιο και σίγουρα δεν ξέρουμε πώς θα φύγουμε και πότε θα φύγουμε και κάτω από ποιες συνθήκες και αν θα ζούμε αύριο το πρωί και αν θα ξυπνήσουμε. Αλλά απ' την άλλη όμως πρέπει. Υπάρχει και ένα 100% που πρέπει να αρχίσεις να σχεδιάζεις σε περίπτωση που σε αξιώσει ο Θεός που λέμε να γυράσεις, κατάλαβες, και να είσαι ανήμπορος. Οπότε κάπου πρέπει να προετοιμάζεσαι. Δεν ξέρω εσύ τι κάνεις. Τι, να έχεις μικρότερες φίλους και φίλους, να βρεις νερό, γκόμενο, κάτι να... Όχι. Δεν έχω προετοιμαστεί. Το γκόμενο και 15 χρόνια να τον πάρεις, μέχρι τότε θα τον έχουμε χωρίσει. Οπότε μα τι λες τώρα. Δεν είναι επένδυση ο νεότερος γκόμενος για να σε γυροκομίσει με τίποτα. Δεν υπάρχει επένδυση ούτε στη φιλία, γιατί μπορεί να πιτσικάρουν οι φίλες και οι φίλοι σου πιο πριν από σένα και να μείνεις πάλι. Τίποτε, βασικά, να έχεις ένα μικρό ποσό κάπου στην άκρη, που γι' αυτό γίνεται όλο και πιο δύσκολο όσο πλησιάζουμε την άκρη. Καμία περίπτωση, αυτό που λες. Μα τώρα τι, μου βάζεις δύσκολα, γιατί εγώ σκέφτηκα ότι αν έχεις κάποιο μικρό ποσό στην άκρη, μπορείς να πληρώσεις ένα πολύ καλό γυροκομείο και να πας. Τα γυροκομεία είναι. Δεν πιστεύετε πόσο ακριβά είναι, αν έχετε γονείς μεγάλους, πιστεύετε πόσο ακριβά είναι. Τα χάλια είναι φθηνά, αλλά είναι πάρα πολύ χάλια. Τα καλά είναι πανάκριβα. Πανάκριβα επίπεδου δεν φτάνει η σύνταξή σου. Δεν φτάνει το. Αν υποθέσουμε ότι έχεις μια σύνταξη μεγάλη, 1.000 ευρώ και πάνω, πάλι δεν φτάνει. Πόσοι έχουν τόσες συντάξεις? Δεν ξέρω. Έχουν κάτι που είναι. Οι τραπεζιτικοί έχουν μεγάλη σύνταξη. Καλά, άλλο θέμα είναι αυτό. Δεν ξέρω. Αργά πάντως, τώρα. Αργά. Δεν μπορούμε να πάμε σε τράπεζα. Περισσότερους ανθρώπους που έχουν σύνταξη 300 ευρώ. Τα οποία 500, είναι... 600, 700 ναι, δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν για χειροκομείο. Επίσης έχω σου πω ότι πρόσφατα έμαθα, γιατί δεν το ήξερα και αυτό, ότι μια κυρία που, γιατί το σκεφτόμουν και εγώ, φλέρταρα με αυτή την ιδέα, γιατί μου αρέσουν πολύ τα μοναστήρια, δεν πιστεύω, αλλά έχουν μια γαλήνη, ξέρεις, είναι μέρη που θα ήθελα να τελειώσω, ρε παιδί μου, τη ζωή μου, και έμαθα και τα μοναστήρια, θέλουν να τους αφήσεις την περιουσία σου για να σε πάρουν, δεν πας τσάπα στα μοναστήρια, το ήξερες αυτό? Ναι, τσάμπα δεν υπάρχει τίποτα, όχι δεν το ήξερα, εγώ δεν σκεφτόμουν ποτέ να πάω σε μοναστήρια, γιατί με φρικάρουν. Να γίνει δωρεά. Ναι. Ναι, όχι δωρεάν, σκέφτομαι πάντα τα μοναστήρια ότι είναι κάτι πολύ, ότι δεν ξέρω, μου κάνει νοσφαιρά του, ας πούμε, ότι είναι κάτι πολύ dark, πολύ gothic, δεν θα μου άρεσε η ιδέα ότι είμαι σε μοναστήρι και περιμένω και να πεθάνω μέσα σε όλα, ότι πήγα σε μοναστήρι επίσκεψη. Γιατί φροντίζονται μεταξύ τους, έχουν γίνει. Είναι κολλητές, είναι 200 χρόνια, έχουν φάει τα λυσακά τους μαζί. Πια, ξέρω τώρα αυτό. Το κακό είναι να ξυπνάς τις 3 να προσεύχεσαι και τέτοια, αλλά το υπόλοιπο είναι ωραίο. Βέβαια, μετά είναι το άλλο θέμα. Άντε, εσύ κάτσε και αγχώσου τώρα, ποιος θα σε φροντίσει. Είδα ένα άλλο, ένα ντοκιμαντέρ για το Αλτσχάιμερ και τις λοιπές άνοιες,
που κατά τα φαινόμενα οι 8 στις 10 δεν θα γλιτώσουμε. Εκεί τι γίνεται, εκεί σε θέλω. Κοίτα, όταν δεν έχεις... Άρα δεν θα καταλαβαίνουμε τίποτα. Δεν καταλαβαίνεις, νομίζω ότι είναι μια... Εντάξει, δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται και δεν ξέρω πώς θα είναι. Νομίζω δεν θέλω να πάθω Αλσχάιμερ, οπότε το έχω αποκλείσει. Βάζω διάφορα πράγματα που δεν θέλω να συμβούν. Γιατί και εγώ το ίδιο κάνω και τα λέω μάντρα, ξέρεις, ναι, κάθε αυτό, μέρα. Το λέω. Προγραμματίζω, ξέρεις, το σύμπαν αυτό που λέμε, μπας και το ακούσει. Αλλά αυτό δεν το ξέρουμε. Επίτα, το θέμα είναι με τις άνοιες, ρε παιδί μου, το που λες, εμένα δεν με νοιάζει για μένα. Με νοιάζει όμως ποιοι θα είναι γύρω μου που θα αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα. Κατάλαβες. Άρα τα παιδιά σου θα είναι. Ελπίζω να μην είναι το παιδί. Σε παρκάρει κάπου το παιδί σου όταν έχεις άνοια. Ναι, αν δεν είναι το παιδί, ποιος θα είναι, κατάλαβες. Αδέρφια, όποιος επιβιώνει. Δηλαδή, είναι και. Δεν ξέρω πώς την έχουμε πάρει τη ζωή, πολύ δεδομένη. Στο δημοτικό καθόμουν με δύο φίλους στο Θρανείο που και οι δύο έχουν φύγει από τη ζωή. Ο πρώτος πριν 10 χρόνια και ο δεύτερος πριν μερικές μέρες. Και αυτό είμαστε συνομήλικοι ακριβώς. Πήγαμε μαζί σχολείο στο 13ο δημοτικό στην Καβάλα. Και αυτό είναι. Σε κάνει να καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να σκεφτείς και πολύ μακριά. Ωραίο είναι να σκεφτόμαστε και εγώ θέλω να ζήσω μέχρι 100, είναι καλή ηλικία, μ' αρέσει. Αλλά θέλω να είμαι 100 και να τα έχω 400, να καταλαβαίνω τι μου λένε, να ακούω και να βλέπω, να διαβάζω. Είναι όλα αυτά πολύ υπεραισιόδοξα. Είναι αυτό που λένε, ξέρεις, μια φίλη μου που έπαθε σκλήρυνση κατά πλάκας όταν ήταν νέα, τώρα πια είναι στο Καροτζάκι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μου είχε πει ένα φοβερό. Δηλαδή, αυτό που θέλουμε είναι ο τρόπος που το ευχόμαστε. Αυτή δούλευε στην τράπεζα και δεν το ήθελε με τίποτα. Το έκανε για να κάνει το χατήρι μπομπά. Και ήθελε πάντα να φύγει από την τράπεζα. Και έλεγε: θέλω να φύγω από την τράπεζα, θέλω να φύγω από την τράπεζα. Παρέλυσε και έφυγε από την τράπεζα αναγκαστικά. Παράλληλα. Και μου είπε το φοβερό. Έπρεπε να πω ολόκληρη την ευχή. Θέλω να φύγω από την τράπεζα περπατώντας. Ναι. Καταλαβες. Δηλαδή, ανατριχιαστικό είναι αυτό, δεν ανατρίχιασαι που μου το λες. Όμως αυτό, δηλαδή αυτό που ευχόμαστε είναι ότι ρυθμίζεις τον εγκέφαλό σου για να συμβεί, ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι σε ακούει κανένα σύμπαν ή κανένας θεός και στο στέλνει. Πρέπει να διατυπώνεις ακριβώς αυτό που θες να σου συμβεί. Θετική σκέψη δηλαδή λες. Να το διατυπώνεις καταρχήν. Διότι όταν το διατυπώνεις, και ναι, θετική σκέψη είναι, αλλά απ' την άλλη το οργανώνεις για να συμβεί κιόλας. Δηλαδή κάπου βάζεις το χεράκι σου στις πράξεις σου για να σε φέρουν εκεί που το θες να το πας. Αλλά πρέπει να είσαι πάρα πολύ σαφής, να ξέρεις ακριβώς. Ας πούμε ένας τρόπος για να μην φτάσεις, ρε παιδάκι μου, να γίνεις, ξέρω εγώ, να χρειαστεί κάποιος να σε φροντίσει. Ίσως λέμε, να διατηρήσεις, να προσπαθείς να διατηρηθείς fit. Να τρως σωστά, να μην παίρνεις υπερβολικά κιλά, να μην μπορείς να κουνηθείς μετά από τα κιλά, να κινείσαι συνέχεια σαν τον έλουρο και σαν τη μαϊμού, έτσι ώστε να είσαι γυμνασμένος, να μπορέσεις να κατάλαβεις, να έχεις μια κινητικότητα μέχρι μια μεγάλη ηλικία, γιατί στην ουσία χρειάζεσαι φροντίδα όταν χάσεις την κινητικότητά σου. Αυτό είναι το βασικό. Ή το μυαλό σου. Ή το μυαλό, ή την όραση, ή την κάποια ικανότητα. Κάπως βολεύεται, ρε παιδάκι μου, όλα. Δηλαδή, ακόμη και ο τυφλός βρίσκει το δρόμο του. Αυτός όμως που δεν μπορεί να περπατήσει, δεν μπορεί να περπατήσει. Ναι. Τελεία. Αυτά όμως παλεύονται. Ναι, απλώς αυτό δεν μ' αρέσει να. Να ρίχνουμε την ευθύνη ότι να το έπαθες αυτό γιατί δεν έκανες γυμναστική. Όχι, μωρέ, δεν συμβαίνει αυτό. Ναι. Δεν συμβαίνει. Όχι. Γιατί σου λέω δεν είναι αποτέλεσμα των πράξεών μας όλα όσα μας συμβαίνουν. Όχι, δεν είναι και εγώ. Καταλαβαίνω ότι όταν στη ζωή σου δεν κάνεις αυτό που πραγματικά θέλεις. Μου είχε πει κάποτε μία γιατρός ότι μεγάλο ποσοστό των γυναικών που παθαίνουν καρκίνο στο μαστό είναι γυναίκες που έχουν ανεξερεύνητες σχέσεις με κάποιον άντρα στη ζωή τους, κάποια ανδρική φιγούρα στη ζωή τους. Μπορεί να είναι πατέρας, γιος, αδερφός. Υπάρχει μία άλυτη, μία σχέση που δεν έχει λυθεί. Και αυτό ακόμα, δεν ξέρω αν ισχύει, μου φαίνεται ότι ρίχνουμε ευθύνη στη γυναίκα που τον έπαθε τον καρκίνο στο μαστό και δεν ξέρω ότι είναι μόλυνση κάποιοι άλλοι παράγοντες εξωτερικοί. Ότι δεν το δούλεψε με τον παπά. Ναι, ότι δεν φταίει αυτή που δεν το δούλεψε. Είναι αυτό που σου είπα, καντεμιά.
μια τεράστια στραβή που συνέβη και το έποθες αυτό. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό δεν μπορείς να προγραμματίσεις ούτε τις αρρώστιες, ούτε την ώρα που θα πεθάνεις, ούτε τίποτα. Το μόνο που έχουμε είναι κάθε μέρα, το σήμερα. Σήμερα. Το αυτό λέμε. Οπότε φροντίζεις, το μόνο που μπορείς να φροντίζεις είναι αυτό το σήμερα. Και το να είσαι σε μια. Να έχεις μια καλή φόρμα, ρε παιδί μου, είναι μια κατάσταση του σήμερα. Δεν είναι για να μην πάθω ή να μην μου συμβεί. Γιατί όταν μπορώ να περπατάω σήμερα, θα μπορώ να περπατάω και αύριο. Αυτό είναι σημαντικό επίσης. Τίποτα άλλο. Ναι. Μια ψυχοσωματολόγος κάποτε μου είχε πει να φροντίζεις κάθε μέρα να κάνεις ένα πράγμα που σε ευχαριστεί. Ναι. Τουλάχιστον ένα πράγμα που σου δίνει ικανοποίηση. Μπορεί να είναι ότι να φας ένα γλυκό, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι ότι θα κάνεις μια βόλτα και θα χαζέψεις. Από τότε που μου το είπε, σταματάω πάντα, μου αρέσει να μυρίζω τα γιασεμιά, τις πορτοκαλιές, νερατιές μάλλον. Πάντα σταματάω και τα μυρίζω, γιατί λέω ναι, αυτό με ευχαριστεί, θέλω να το κάνω. Ακόμη και αν είναι μια δύσκολη μέρα, αν είναι μια κακή μέρα. Τουλάχιστον έχω μυρίσει, ρε παιδί μου, κάτι που ήταν πολύ ευχάριστη, μια ωραία μυρωδιά. Μ' αρέσουν πολύ μυρωδιές, γι' αυτό το λέω. Γενικά πρέπει να φροντίζουμε τον εαυτό μας με αυτή την έννοια. Του να κάνουμε δηλαδή το. Έχουμε μάθει, ρε παιδί μου, ότι η φροντίδα είναι πάντα κάτι δυσάρεστο. Να κάνω δίαιτα, να τρέχω, να κάνω γυμναστήριο, να ανεβαίνω τα βουνά. Και εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που τα αγαπούν όλα αυτά τα πράγματα, αλλά ακόμα και αυτό το φροντίζω τον εαυτό μου είναι χαστούκια. Πρέπει να του δίνουμε χαστούκια δηλαδή το εαυτό μας. Γιατί κανείς δεν μας λέει ότι το να φροντίζω τον εαυτό μου είναι να τον κακομαθαίνω κιόλας. Κατάλαβες, να χουρουζουρεύω, να μην έχω στρες, να μην έχω να ασχοληθώ με το παιδί μου, το εγγόνι μου, το δεν ξέρω τι, να κάνω αυτό που γουστάρω, να πάω το ταξίδι που θέλω, να βγω τη βόλτα που θέλω. Να χαζέψω. Να χαζέψω, να κοιμηθώ, να μην ξυπνήσω από το χάραμα γιατί και να τρέχω, ας πούμε, σαν το Βέγκο. Αυτά γιατί δεν μας τα λένε, κατάλαβες. Τα οποία εγώ πιστεύω ότι όταν ζεις για σένα. Εντάξει, σίγουρα ζούμε και για τη δουλειά μας, ζούμε για τις υποχρεώσεις, ζούμε για τους άλλους. Για τα παιδιά μας. Αλλά πρέπει να κρατάμε και ένα 50% να ζούμε για μας. Και αυτό κάτι καλό μπορεί να φέρει. Αυτό είναι η απάντηση στο ερώτημα ποιος θα με φροντίσει. Είναι ο εαυτός μου θα με φροντίσει. Εκεί θέλω να καταλήξω. Και οι φίλοι και φίλες και οι συγγενείς και τα αδέρφια και αυτά και τα παιδιά λίγο, αλλά στην ουσία αν δεν φροντίσουμε εμείς τον εαυτό μας, κακώς περιμένουμε από τους άλλους. Δεν είναι. Και το παιδί σίγουρα δεν είναι λύση. Το να λύσει το παιδί μου θα. Επίσης τα καλά νέα είναι ότι υπάρχει μια σειρά. Δεν είναι σειρά, είναι ένα ντοκιμαντέρ. Στο Netflix, παιδιά, πρέπει να το δούμε όλοι αυτό. Δεν υπάρχει στην ηλικία μας. Τις μπλε ζώνες. Βάλ το σήμερα να το δεις. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι ένας τύπος ο οποίος ανακάλυψε ότι υπάρχουν κάποια μέρη στον πλανήτη όπου οι άνθρωποι ζουν μέχρι τα 100 και σε καλή κατάσταση όμως. Αυτό είναι Ικαρία, σημαντικό. Η Ικαρία θα μου πεις, ας πούμε. Είναι το και η Ικαρία και μέσα. Η Ικαρία πρέπει να είναι. Και πήγε λοιπόν σε όλα αυτά τα μέρη. Και ανάλογα με το τι συνάντησε σε κάθε μέρος, καταστρώνει οι χάρτες. Ότι εκεί κάνουν αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Εκεί κάνουν κάτι άλλο, κάτι άλλο, κάτι άλλο, κάτι άλλο. Μερικά από όλα αυτά συναντιούνται. Και είναι σημαντικό γιατί δεν σου λένε πια αυτό. Τι τρως και ζεις. Μα δεν είναι το τι τρως και ζεις. Είναι το ένα. Είναι ένα. Υπάρχουν άλλα 100. Η κοινωνικότητα. Βέβαια, είναι. Υπάρχουν μέσα. Άλλα 100. Και ένας από τους τρόπους, ας πούμε, που μου έκανε εντύπωση είναι ότι οι άνθρωποι που ζουν σε ορεινά χωριά που είναι έτσι, ζουν μέχρι τα 130 ανεβοκατεβαίνοντας σαν τα κατσίκια. Διότι αυτοί γυμνάζονται χωρίς να το καταλαβαίνουν. Βγαίνουν από την πόρτα να πάνε στο φούρνο και ανεβαίνουν ένα βουνό και μετά το κατεβαίνουν. Αυτοί έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμα. Εν τω μεταξύ είναι fit. Δηλαδή κάνουν γυμναστική χωρίς να. Επειδή είναι η ζωή τους έτσι. Ναι, ή σε μια άλλη, ας πούμε, δεν θυμάμαι που ήταν τώρα αυτό, στη Λατινική Αμερική, δεν έχουν έπιπλα. Οπότε κάθονται στο πάτωμα ανακούκουρδα. Αυτή η κίνηση που κάνουν κάθε φορά για να καθίσουν είναι άσκηση γυμναστικής. Σωστά, ναι. Ναι, καταλαβαίνεις. Κάθεται στο έδαφος με ανοιχτά τα πόδια. Έχουν μια συγκεκριμένη, ας πούμε, στάση. Άσε που δεν έχεις να ξεσκονίσεις τα έπιπλα. Επιπλέον μπελάστο. Μετά άλλοι, ξέρω εγώ. Εντάξει, η διατροφή κάπου είναι πάνω κάτω ίδια. Και με την πει τα καλύτερα τρώνε όλοι αυτοί. Δηλαδή στην Ιταλία που είναι στα ένα χωριό στη Σικελία τρώνε ψωμιά, μακαρονάδες και πίτσες. Αλλά ναι. Είναι αγνά αλλά τα είναι προϊόντα. Δικά τους, είναι δικά τους προϊόντα, ναι. Δεν είναι ότι πρέπει να τρώμε και μαρόλια νερόβραστα για να ζήσουμε 100 χρόνια και δεν είναι. Το φαγητό είναι ένας παράγοντας. Δεν είναι η πανάκια, ας πούμε, θα φάω αυτό και θα ζήσω μέχρι τα τόσο. Ένα άλλο είναι η κοινωνικότητα, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
το ενδιαφέρον για όλα και ναι, η περιέργεια. Η περιέργεια. Ο μπαμπάς μας έφυγε 96 χρονών και ήταν και τυφλός καημένος. Άκουγε κάθε μέρα ραδιόφωνο από το πρωί, ήξερε τι γίνεται, ειδήσεις, τα πάντα όλα. Πήγαινε εκεί και σου έλεγε τι συνέβη τώρα στη Βουλή που εμείς δεν τα ξέραμε. Ήξερε για, καλά, για όλο τον κόσμο από την Καβάλα, ποιον έχει παντρευτεί, ποιος έχει χωρίσει. Και λέγαμε, μα πού το έμαθε ότι χώρισε ο τάδε. Ή δεν μπορείς να φανταστείς με τι ενδιαφέρον βούταγε σε διάφορα πράγματα της ζωής, από την ιδιοσιογραφία μέχρι την προσωπική ζωή ανθρώπων που ήξερε όταν ήταν νέος ή που ξέραμε εμείς ή που το πάντα επίσης ρωτούσε, δηλαδή θα με ρώταγε, α, η Ελένη Ψυχούλη, ο μπαμπάς της από πού είναι, πώς ήταν το πατρικό του, α, τον ήξερα, έβγαινε και κοντοχωριανός με ανθρώπους απίστευτους. Περιέργεια είναι αυτό. Είναι περιέργεια για τη ζωή. Και αυτό είναι μυστικό νομίζω, είναι ένα μυστικό του να φροντίζεις τον εαυτό σου, φροντίζεις τον εαυτό σου ρίχνοντάς του πληροφορία και υλικό να επεξεργαστεί, έτσι ώστε το μυαλό σου να μην χάνεται, να μην χάνεις το μυαλό σου. Ή να θες πάντα να μάθεις κάτι καινούριο. Δηλαδή κάτι αυτό καινούργιο. Είναι, σου δίνει χρόνια ζωής. Η Ιωάννη Κολλητή, ας πούμε, τώρα πάει και κάνει κοπτική ρεπτική. Γιατί ναι. Πηγαίνουμε, εγώ που είμαι κοντή κιόλας και ό,τι αγοράζω το κοντένω και λέω, εσύ δεν είναι δυνατόν ένα στρίφωμα 10 ευρώ και μου λέει θα πάω να μάθω κοπτική ρεπτική. Καλά έκανε, καλά, εγώ το κάνω μόνο μου, ξέρω, ναι. Δεν τόσο, παραπάνω όχι. Πήραμε και μηχανή από το Lidl Τσάμπα, ξέρω εγώ, και τώρα είναι, ξέρεις, μπαίνει σε μια διαδικασία ότι ξαναπηγαίνω στο σχολείο, αγόρασε τα σχολικά της και αυτά που έχει φοβερό ενδιαφέρον, μετά πάει, μαθαίνει ζαχαροπλαστική. Δηλαδή πάντα υπάρχουν πράγματα ευχάριστα που θα ήθελες να μάθεις, ρε παιδί μου, το να μάθεις κάτι καινούργιο είναι και πολύ σημαντικό. Ή τώρα, ας πούμε, που έχουμε και τη δυνατότητα μέσα από το κινητό, μπορείς να μάθεις μια γλώσσα. Εγώ κάνω, ας πούμε, τουρκικά φουλ. Άντε. Ναι, δεν χρειάζεται ούτε να πληρώσω δάσκαλο ούτε τίποτα. Ναι, εγώ διαβάζω λέξεις τουρκικά. Ναι, το να αποκτάς καινούργια skills όσο μεγαλώνεις, αυτό που άρχισα να κάνω φέτος και δεν το έχω ξανακάνει, άρχισα να μεταφράζω από ελληνικά στα αγγλικά. Ήταν ένα skill που έχω μεταφράσει εκατοντάδες βιβλία από τα αγγλικά στα ελληνικά και από τα γαλλικά στα ελληνικά, αλλά το ανάποδο δεν το έχω κάνει ποτέ. Και όταν άρχισα, είχα μεγάλη δυσκολία, δεν έβρισκα τις λέξεις, ήμουνα με τον Google συνέχεια, με τα λεξικά. Τώρα που είμαι στο κεφάλαιο 7-8, δεν θυμάμαι, όχι, κεφάλαιο 19, το κάνω νερό. Την ώρα που το βλέπω το ελληνικό κείμενο, το κάνω στα αγγλικά πάρα πολύ εύκολα και είναι μεγάλη ικανοποίηση το να μαθαίνεις κάτι. Απλώς εμένα με ενδιαφέρει να μαθαίνω μόνο πάνω στον τομέα μου, ό,τι έχει να κάνει με το γράψιμο, όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, γιατί αυτό είναι το ενδιαφέρον σου, αλλά υπάρχουν εκατομμύρια πράγματα. Ακόμη και το να πας να γραφτείς ένα ορειβατικό σύλλογο, ρε παιδί μου, να κάνεις εκδρομές. Τρέκινγκ, αυτά που κάνουν όλοι, ποδηλασία. Η κολλητή μου κάνει ποδηλασία με τρέλα. Ναι. Εγώ σου λέω το περπάτημα που δεν χρειάζεται. Το περπάτημα. Εγώ δεν ξέρω ποδήλατο, γι' αυτό λίγο με πιάνει. Πανικό σε αυτή την περίπτωση. Τι θα κάνω ποδήλατο. Εγώ ξέρω ποδήλατο, αλλά με φοβίζει πάρα πολύ η Αθήνα. Με φοβίζει το να. Με τίποτα δεν θα το κάνω ποδήλατο. Το θέμα είναι να βρεθεί και στη φύση. Γιατί η φύση, αυτό επίση ένα άλλο παράγοντα μακροζωία και καλή fit κατάσταση, είναι το στη φύση. Γιατί στη φύση δεν στρεσάρεσαι. Έρχεσαι και επικοινωνεί. Με τη θάλασσα, με το βουνό, με τα πουλάκια, με το πράσινο. Μπαίνει σε έναν άλλο ρυθμό. Δεν σε στρεσάρουν τα πράγματα που σε στρεσάρουν στην πόλη. Φεύγει το μάτι σου που λέμε. Αυτό είναι το καλά, αυτό όμως είναι τώρα μόνο άμα πάμε στις πατρίδες μας που πας για μια εβδομάδα. Δεν πας για. Μπορείς να το κάνεις να πηγαίνεις περισσότερο. Να αρχίζεις να φροντίζεις τον εαυτό σου έτσι ώστε να φεύγει από τις κακές συνήθειες, όχι κακές συνήθειες, από όλα αυτά που τον πλήγωναν. Κατάλαβες, να του κάνεις λίγο pampering, να τον φροντίσεις περισσότερο. Και ανάλογα και τι, έχω φίλες που πάνε σε σπα. Εγώ βαριέμαι πάρα πολύ. Εγώ μπορώ να κόψεις φλέβες μου, αλλά αφού αυτό κάνει καλό, εάν δεις δηλαδή ότι αυτό σου αρέσει και σου κάνει καλό, γιατί να μην πας. Θυμάμαι πριν χρόνια που είχα βρει κάτι μαθήματα γιόγκα και ήθελα να πάω να πάρω πτυχίο, αλλά ήταν πάρα πολλά τα λεφτά. Και επίσης έπρεπε να είμαι εκεί όλο το Σαββατοκύριακο και δεν γινόταν. Ήταν μικρά τα παιδιά μου. Θα ήθελα να το είχα κάνει αυτό. Θα ήθελα να μπορώ να διδάξω γιόγκα τώρα. Γίνονται κάθε μέρα μαθήματα, μπορείς να το κάνεις. Ναι, τώρα εντάξει. Και κυρίως είναι αυτό που λέω τώρα. Δηλαδή να μην παροπλιστείς, ρε παιδί μου. Να πεις ότι είμαι 70, έχω χρόνο.
Ναι. Δεν το έκανα μέχρι τώρα. Μπορώ να το κάνω του χρόνου. Μπορώ να το κάνω. Κατάλαβες, να μην πεις «Α, τώρα είμαι μεγάλη για να το κάνω αυτό». Δεν είσαι ποτέ μεγάλη για να κάνεις. Μόνο όταν βαριέσαι. Όταν βαριέμαι κάτι, λέω ότι είμαι πολύ μεγάλη να το κάνω αυτό. Αλλά σημαίνει ότι βαριέμαι πάρα πολύ. Δεν θέλω να το κάνω, οπότε αφήστε με ήσυχη. Ναι. Και αυτό είναι μία διέξοδος. Πρέπει να βρεις και τρόπους να φροντίσεις τον εαυτό σου και όταν ξεφεύγεις από δύσκολες καταστάσεις. Να βρεις τρόπους να βγάλεις την ουρίτσα σου απ' έξω, να απομακρυνθείς διακριτικά, να πας σπίτι σου, να άνοιξεις το βιβλίο σου ή το κέντημά σου και να ησυχάσεις. Και αυτό είναι φροντίδα για τον εαυτό σου. Και αυτό είναι φροντίδα. Και επίσης ένα πολύ καλό πράγμα που δεν σε γερνάει είναι το να έρχεσαι σε επαφή με όλες τις ηλικίες. Δηλαδή με μικρά παιδάκια, με μωρά, με νέους, να υπάρχει στη ζωή σου όλη η ηλικία και γκάμα. Έτσι ώστε, γιατί αυτό είναι ο καθένας, σου δίνει ένα ενδιαφέρον. Κάνει ένα άλλο μέρος της καρδιάς σου να πάλεται ή του μυαλού σου να λειτουργεί διαφορετικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν όλες μαζί ηλικίες, αλλά να κάνεις παρέα με ανθρώπους που έχουν τα ίδια θέματα με σένα, που είναι κοντά σε σένα, με τις φιλενάδες σου δηλαδή, ναι, οργανώνοντας το πώς από αυτή την πλευρά ο ένας θα φροντίσει τον άλλον, δηλαδή μεταξύ φίλων. Έτσι είναι. Ναι. Άρα, η φιλία θα μας σώσει. Θα μας σώσει. Μη σκαλώνεις που μεγαλώνεις. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.